Το μέλλον της πατρίδας δεν μπορεί να υποθηκευθεί από μια κακή συμφωνία που δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Είναι ανεύθυνο και ανέντιμο να παραδίδει η κυβέρνηση τη χώρα προκειμένου εσείς να μην παραδώσετε την εξουσία. Ο κύριος Τσίπρας, παρότι του το ζήτησα, αρνήθηκε να ζητήσει την εξοδότηση της Βουλής για να υπογράψει τη συμφωνία. Ο λόγος είναι προφανής. Για να συνεχίζει να παίζει αυτό το πολιτικά ανήθικο θέατρο με τον κύριο Καμένο, ο οποίος στα λόγια δεν στηρίζει τη συμφωνία, αλλά δεν το κουνάει και από την καρέκλα του. Και φυσικά απέχει και πάλι από τη σημερινή συνεδρίαση. Είναι μόνο υπουργός για τα ταξίδια και τα προνόμια της εξουσίας. Οφείλω να προσπαθήσω να αποτρέψω αυτόν τον πρωτοφανή θεσμικό εκτροχιασμό στον οποίο οδηγείται τη χώρα. Και έχω υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να προσπαθήσω να αποτρέψω την υποθήκευση του μέλλοντος της πατρίδος μας με μια συμφωνία που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς η κυβέρνηση δεν διαθέτει ούτε τη λαϊκή αξιοδότηση, ούτε την πολιτική νομιμοποίηση να συνεχίσει την ανεύθυνη πορεία της, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής, καταθέτει αμέσως μετά τη λήξη της σημερινής συζήτησης πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.